εργασία, η ασφαλεία, η κλιματική αλλαγή, όλα χρειάζονται ενέργεια. Στόχος μας είναι να κάνουμε οικονομία στην ενέργεια. Για την κλιματική αλλαγή κυρίως ευθύνεται καύση κορεκτών καυσίμων. Και επειδή η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη ζωή μας, προσπαθούμε να γνωρίζουμε πιο οικολογικές κατασκευές. Το 1880 μέχρι το 2012 η θερμοκρασία αυξάθηκε κατά 0,85 βαθμούς Κελσίου. Αυτό σημαίνει για κάθε ένα βαθμό που η θερμοκρασία αυξάνεται, η παραγωγή δημητριακών θα μειώνεται για 5%. Η παραγωγή καναμποκιού μειώθηκε πολύ λόγω του θερμότερου κλίματος. Από το 1901 μέχρι το 2010 η στάθμη της θάλασσας αυξήθηκε για 19 εκατοστά. Οι τρόποι για να μετατρέψουμε το σπίτι μας και οικολογικό είναι το να μειώσουμε την κατανάλωση νερού, το να μειώσουμε την κατανάλωση ρεύματος, να βάλουμε οικολογικές λάμπες και να βάλουμε φωτοβολταϊκά. Από την έρευνα μας καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να γίνει γρήγορα. Το μυστικό βρίσκεται στην επαναχρησιμοποίηση ή αλλιώς η παρασκευή των πλαστικών και το πέταγμα στα σκουπίδια δεν θα ήταν μεγάλη καταστροφή ενέργειας. Σκεφτείτε πόσα καύσιμα και ποιος σκόπος είναι πάει χαμένος. Πώς μπορούμε εμείς να δώσουμε αξία σε κάτι που οι άλλοι πετούν. Το πλαστικό παραμένει στον πλανήτη αναλυωτό για αρκετά χρόνια. Θα γίνει αξιοποίηση πλαστικών μπουκαλιών. Τα απόβλητα μπουκάλια θα χρησιμοποιούνται ως δούλα για κατασκευή των σπιτιών που θα χτίζει η εταιρεία μας. Ένα μπουκάλι γεμάτο λάσπη είναι τόσο ισχυρό όσο ένα τούβλο.
υπάρχουν τρία είδη σπιτιών. Το πρώτο είναι το Eco Bold House Basic. Το βασικό μοντέλο είναι 160 τετραγωνικά μέτρα. Έχει δέντρο δωμάτιο και οροφή επενδυμένη με πυραμίδια τηλεοπτικών σαν χρώμα πλαστικών μπουκαλιών. Είναι το Eco Mode House Advanced. Το βασικό μοντέλο είναι 200 τετραγωνικά μέτρα και έχει 4 δωμάτια. Το τρίτο και τελευταίο είναι το Eco Mode Super. Το βασικό μοντέλο είναι 240 τετραγωνικά μέτρα και έχει 4 δωμάτια και μια πισίνα. Η φράση έξυπνο σπίτι ή στα αγγλικά smart home είναι το σπίτι που έχει κάποιο είδους τεχνικής νοημοσύνης. Τι είναι όμως η τεχνική νοημοσύνη? Όσο περίεργα να ακούγεται, το έξυπνο σπίτι δεν είναι κάτι καινούριο. Από αυτή τη διάθεση θα ωφελείται πολλοί κόσμος ταυτόχρονα και το περιβάλλον, αφού τα πλεονεκτήματα είναι πολλά. Το έξυπνο σπίτι είναι εύκολο στην καθημερινότητα των ανθρώπων, αφού αποτελεί ουσιαστικά την βελτίωση και τη συνεργασία όλων των μεμονωμένων συσκευών σε όλο το σπίτι, που θα ελέγχεται από ένα smartphone ή οποιαδήποτε έξυπνη συσκευή. Κάποιες λειτουργίες που είναι σημαντικές για ένα smart home είναι οι εξής. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού θα μπορεί να επικοινωνεί με μια έξυπνη τεχνική βοηθό που θα είναι συνδεδεμένη με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Το σπίτι θα έχει αυτόματο θερμοστάτη, αυτόματο φωτισμό, θα μπορεί να έχει κεντρικό σύστημα εικόνας και ήχου, σύστημα ποτισμού, σύστημα παρακολούθησης, θα μπορεί να έχει το φυσικό φωτισμό που περνά μέσα από το σπίτι. Θα μπορεί ο έξυπνος βοηθός να διαχειρίζεται την οικονόμηση ενέργειας. Όλα αυτά θα ελέγχονται από τον ιδιοκτήτη της οικίας. Το σπίτι θα είναι ενσωματωμένο με φωτοβολταϊκά και με ειδικές λάμπες που θα είναι οικονομικές. Το έξυπνο σπίτι θα πρέπει στο μέλλον αργά ή γρήγορα να ενσωματωθεί σε όλα τα σπίτια. Θέλετε ένα σπίτι που να σέβεται το περιβάλλον? Στον εκθεσιακό μας χώρο μπορείτε να δείτε από κοντά τα μοντέλα μας Eco Bold Housing, εδώ που η καινοτομία συναντά την ποιότητα, γιατί μόνο εμείς μπορούμε να φτιάξουμε τούβλα από άχρηστα για σας μπουκάλια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.ecobothousing.com. Από το μάθημα δεν το ήξερα και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μπορείς να αναβάλω δύο τριγώνια, δηλαδή μπορείς να αναγνωρίσεις το οικονομικό σπίτι ψηλής αξίας και ταυτόχρονα σου στον πλανήτη. Ποτέ πριν το μάθημα δεν κατάλαβα ότι ένα δύο μπουκάλι έχει τόση αξία. Επίσης συνειδητοποίησα ότι η επαναχρησιμοποίηση από την ανακύκλωση δεν φορτώνει την ατμόσφαιρα με μπους και δεν καταναλώνει ενέργεια. Αυτό που μου έμαθε και δεν θα το ξεχάσω ποτέ είναι πώς μπορούμε με πάρα πολλούς εύκολους τρόπους να γίνει οικολογικό το σπίτι μας και να μην ρυπαίνουμε τόσο πολύ το περιβάλλον.